να πούμε για το μεγάλο πρόγραμμα της πατρίδος μας. Έχουμε μπει στην διαστημική εποχή, οπότε ελπίζουμε κάποιο διαστημόπλιο να προσγειωθεί τώρα σε αυτόν τον χώρο για να μας δείξει τι γίνεται σε αυτή την πατρίδα. Είμαστε πρωτοπόροι. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε και γραφείο Πρωθυπουργού στο διάστημα για να μεταφέρουμε τους υπόλοιπους λαθρομετανάστες, να προσλάβουμε και τους υπόλοιπους συντρόφους μας και αν μπορούμε να βρούμε και νέους ψηφοφόρους. Προϊσταμένοι, ποια θα είναι η πάνω. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας θυμίζω ότι και ο προηγούμενος Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, είχε υποσχεθεί ότι θα δημιουργήσει πεδίο εκτόξευσης πυράβλων στην Καλαμάτα, παρόλο ότι η Ελλάδα δεν διέθεται, πυράβλους. Είμαστε έτοιμοι να εκτοξευτούμε το διάστημα για διαπραγμάτευση μετά το γραφείο που ίδρυσα στη Θεσσαλονίκη. Θα εγκαινιάσω το καινούργιο μου γραφείο στο Φεγγάρι. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας προτείνω όταν γυρίσουμε στην Ελλάδα να ντυθούμε εξωγήινοι για να μην μας πάρουμε τις πέτρες ο ελληνικός λαός. Μέχρι το 2060 θα εκτοξεύσουμε την Ελλάδα στο διάστημα. Κυρίες και κύριοι, από σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα των UFO. Και κάθε κόμμα Έλληνες και Ελλήνες, κάθε κόμμα έχει και το δικό του μπούφο. Ο Κράτς θα χαίρεται τη ΝΑΣΑ και εμείς θα χαιρόμαστε τη ΜΑΣΑ. Έχουμε από το ευρώ και πηγαίνουμε στο δολάριο. Για μια ακόμη χρονιά ο Σύλλογος Βετεράνων Αθλητών Στίβου και Πρωταθλητών έκανε ένα ακόμη σκέτς. Αύριο ακολουθεί άλλο. Θεωρώ ότι μία είναι η λύση. Ένα εθνικό μέτωπο. Εθνικό μέτωπο στη γη και εθνικό μέτωπο στη σελήνη. Όλοι μαζί!
Σε ρόλο Νίκου Παπά σήμερα. Ο Παγιώτης Ψωμιάδης είναι για όλους τους ρόλους. Έχουμε κάνει το Βλάκο, τον Άγιο Βασίλη, το Ζωρό που έμεινε στην ιστορία και σήμερα τον Νίκο τον Παπά. Και νομίζω ότι ήταν πετυχημένο. Στείλαμε πολλά μηνύματα μακριά από κομματικούς μηχανισμούς και εδώ να πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα πάρει το μήνυμα της ενόητος. Διότι όπως είπα, η Ελλάδα από σήμερα είναι η χώρα των ούφο, αλλά και κάθε κόμμα έχει το δικό του μπούφο. Άρα δεν βάζουμε ταμπέλες. Ενωμένοι μέσα σε ένα κλίμα αλληλεγγύης, αγάπη, σεβασμού και εθνικού μετόπου θα προχωρήσουμε.